Μεσημέρι, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, μας έχει ανησυχήσει η εικόνα του τελευταίου 24ωρου, κύριε Πάνο. Ξεφεύγουν σιγά σιγά οι αλυσίδες και τα κρούσματα. Και ιδιαίτερα τώρα στην Πάφο, θυμάστε στην αρχή της πανδημίας, όπου η Πάφος είχε υποφέρει τα πάνδυνα και ιδιαίτερα το νοσοκομείο της από την αύξηση των κρούσματων. Βλέπετε να διαμορφώνεται μια παρόμοια εικόνα? Κοιτάξτε, αναμφίβολα υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων και αυτό θα πρέπει να το δούμε στη συνέχεια για να καταλάβουμε αν αυτό αποτελεί μία συνέχεια του δεύτερου κύματος που έδειξε στο τέλος της μία ταλάντωση με αύξηση τώρα των κρουσμάτων σε σχέση με το προηγούμενο στάδιο, άμεσα προηγούμενο δηλαδή, και αυτό μπορεί να είναι ένα τρίτο κύμα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία, το ROTAF, και η συνάρτηση με το υπόλοιπο σκεπτικό των ατόμων που εισάγονται στο νοσοκομείο, σε μονάδες κτλ., για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Mm-hmm. Αυτό θα φανεί τις επόμενες 2 εβδομάδες με 3. Mm-hmm. Αυτό που εγώ ήθελα να πω είναι ότι σε όλες τις χώρες που έχουν μια έξαρση των κρουσμάτων, οι πιθανότητες να αυξηθούν τα κρούσματα και να δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι ενδεχομένως δημιουργήθηκε στην πρώτη φάση, σε πολλές ευρωπαϊκές αλλά και άλλες χώρες, είναι δεδομένο. Θα δείτε χώρες γειτονικές της Κύπρου, οι οποίες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και αντιμετωπίζουν τώρα κάποια προβλήματα στον έλεγχο και την καθυποταγή αυτής της διασποράς. Στην Κύπρο, επειδή είναι και γεωγραφικά απομονωμένη και ο πληθυσμός είναι μικρός και σχετικά ελεγχόμενος, με την έννοια του ότι οι πόλεις είναι συγκεκριμένες και η επαρχία είναι πάντα λιγότερο επηρεασμένη από ό,τι είναι ενδεχομένως η αστική η περιοχή, κάθε αστική περιοχή. Mm-hmm. Αυτό που έλεγα από την αρχή, που είναι το πλάνο, δηλαδή είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα, είναι με το να αυξάνουμε τις εξετάσεις μοριακού ελέγχου κάθε φορά που βρίσκουμε αύξηση σε συγκεκριμένες πόλεις, περιοχές, γειτονιές, mm-hmm. εργασίες κτλ. Προηγουμένως, αν θυμάστε, είχα προτείνει να γίνεται ο έλεγχος με αυτή τη μέθοδο της δεξαμενής. Mm-hmm. Η μέθοδος της δεξαμενής ελέγχει μεγάλο αριθμό με την προϋπόθεση, με μία εξέταση, αλλά με την προϋπόθεση ότι τα ποσοστά θετικών ευρημάτων στην ανίχνευση του ιού με μοριακή μέθοδο είναι σχετικά μικρές. Εγώ να σας υπενθυμίσω ότι περίπου είναι 0,03 τα θετικά κρούσματα που έρχονται από το εξωτερικό. Αυτό μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο. Ναι. Η μέθοδο αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο γενικό πληθυσμό. Όμως, όταν αρχίσουν να αυξάνουν τα κρούσματα και όταν αρχίσουν να αυξάνουν τα κρούσματα σε συγκεκριμένες περιοχές, αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Mm-hmm. Από μόνοι μας, λοιπόν, παίρνουμε αποφάσεις με τις οποίες στο τέλος μπορεί να βρισκόμαστε με ένα βρόχο στο λαιμό. Ναι. Λέω λοιπόν ότι εάν θέλουμε να συνεχίσουμε την καλή πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αναμφίβολα βρίσκεται στις καλές χώρες της Ευρώπης όσον αφορά την αντιμετώπιση μέχρι στιγμής, εάν δεν θέλουμε να εξαπλωθεί το πρόβλημα και να έχουμε περαιτέρω προβλήματα, πρώτη κίνηση είναι να αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι έλεγχοι μοριακοί. Αυτό σε περιοχές που θεωρητικά είναι χαμηλό το ποσοστό ευρημάτων, θετικών ευρημάτων εννοώ, μπορεί να γίνει με τη δεξαμενή, με το pooled PCR. Σε περιοχές που είναι αυξημένο το φορτίο, θα πρέπει να προχωρήσουμε με τη μέθοδο που έχουμε θεσπίσει μέχρι σήμερα. Κανονικά, να γίνονται τεστ ανά άτομο, μάλιστα. Ναι. Και θα πρέπει λοιπόν αυτά να αυξηθούν για να αυξηθούν και οι χνηλατήσεις. Mm-hmm. Εάν βρεθεί, παραδείγματος χάρη, ένα θετικό κρούσμα σήμερα, λέω μία ημέρα, την Παρασκευή, και αποφασίσουμε να αρχίσουμε τους ελέγχους τη Δευτέρα, έχουμε χάσει 2 ημέρες. Σε 2 ημέρες έχουν πολλαπλασιαστεί οι πιθανότητες να αυξηθούν τα κρούσματα ή οι θετικοί στον ιό. Μάλιστα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός ο οποίος θα πρέπει να ενεργεί άμεσα. Mm-hmm. Την ίδια ημέρα, μόλις βρεθεί ότι έχουμε αυξημένα κρούσματα σε μία γειτονιά, σε μία περιοχή, σε ένα σχολείο, πρέπει την ίδια ημέρα να αρχίσουν όλες οι διαδικασίες. Δεν πρέπει να υστερούμε για 2-3-24 ώρα. Μάλιστα. Κύριε Πάνο, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει πιθανότητα, αντιμετωπίζετε αυτό το σενάριο για τοπικά lockdown σε περιοχές? Κοιτάξτε, αυτά είναι μέσα στα πλαίσια τα οποία όταν φτάσει η ώρα να φτάσουμε στο απροχώρητο, θα τα σκεφτεί κάποιος. Όμως κοιτάξτε, κάθε φορά που παίρνονται τα μέτρα αυτά που είναι πολύ αυστηρά και που είναι πολύ περιοριστικά,
δεν είναι μόνο ότι περιορίζεται ο καθένας στο σπίτι του, περιορίζεται η οικονομική δραστηριότητα. Ναι. Αυξάνονται τα προβλήματα στα άτομα τα οποία έχουν κουραστεί να είναι στο σπίτι, μπορεί να έχουν και ψυχολογικά προβλήματα, δεν μπορούν να το ξεπεράσουν το θέμα εύκολα κτλ. Αυτό είναι το λιγότερο. Mm-hmm. Εγώ αυτό που προτείνω από την αρχή είναι να είμαστε πειθαρχημένοι στα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί, γιατί αυτά τα μέτρα έχουν δείξει ότι είναι τα πλέον αποτελεσματικά από όλα τα άλλα μέτρα που έχουμε σκεφτεί και που έχουν προταθεί διεθνώς. Ναι. Θέλω να σημειώσω με ικανοποίηση ότι όλο και περισσότερα άτομα και μέσα στην Επιτροπή του Υπουργείου θεσπίζουν πλέον την άποψή μου ότι η μάσκα πρέπει να είναι απαραίτητο εργαλείο. Αυτό το έλεγα από την αρχή. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και να προχωρήσουμε με αυτά τα μέτρα τα οποία θα διασώσουν τη λειτουργικότητα και τη δραστηριότητα στην κοινωνία μας. Και αυτά είναι αυτά που ξέρουμε. Η μάσκα, η αντισηψία, η απόσταση, η αποφυγή του συγχρονισμού και επίσης ο έλεγχος. Κάθε μέρα πρέπει να ελέγχεται ο καθένας και μόλις διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ότι υπάρχει κάποιο σύμπτωμα, πυρετός, η πτώση του οξυγόνου στο οξύμετρο με το μανταλάκι, θα πρέπει να επικοινωνεί κάποιος με τον γιατρό του. Αυτά είναι κλασικά πράγματα που πρέπει να γίνονται κάθε μέρα προκειμένου να προστατέψουμε την κοινωνία μας και την οικονομική μας ευρωστή. Μάλιστα. Για να μην πάμε σε χειρότερα σενάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάνο, για την παρέμβαση. Καλή μέρα. Καλή συνέχεια.